Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Θεοχαροπλό, ο οποίος είναι ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κύριε Θεοχαρόπουλε. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή χθες και μια καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλες και σε όλους να είναι μια καλύτερη χρονιά το 2023 από το 2022. Είναι πολλά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά η ακρίβεια συνεχίζει να μας καίει. Το λένε όλες οι ενώσεις, το λένε οι πολίτες, φαίνεται και δημοσκοπικά. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια έχει ξεπεράσει αυτό το οποίο μπορούσε κάποιος να ανεχτεί σε επίπεδο όχι χώρας, αλλά σε επίπεδο, αν θέλετε, διαφόρων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι στη χώρα έχουμε έκρηξη της εσχροκέρδειας, η οποία οδηγεί στην ένταση αυτής της ακρίβειας. Ένταση ακρίβειας που έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε τις υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, υψηλές τιμές στο σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα, απαράδεκτη ακρίβεια και εσχροκέρδεια, ενώ την ίδια ώρα αρνείται η κυβέρνηση να πάρει μέτρα ουσιαστικά αντιμετώπισης της. Τα μέτρα αυτά θα ήταν τα εξής, και αυτές είναι οι προτάσεις μας. Ναι. Θα έπρεπε άμεσα να παρεμβεί, να υπάρξει παρέμβαση εκεί που, στο ολιγοπόλιο που δημιουργεί αυτές τις εκρηκτικές τιμές, να παρέμβει σε ζητήματα όπως για παράδειγμα βλέπουμε στο ράφι που μειώνουν διάφορες εταιρείες την ποσότητα και κρατούν ίδιες τις τιμές, δηλαδή ουσιαστικά αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών περίπου στο 15% στα τρόφιμα, στον πληθωρισμό κάθε μήνα. Και βέβαια να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Από το 13% στο 6% ζητήσαμε. Από το 4% στο 0% το πήγε η Ισπανία και αρνείται η κυβέρνηση αιμονικά. Να μειώσει επίσης τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Που και εκεί αρνείται η κυβέρνηση, γιατί ξέρετε το κόστος των μεταφορών, το κόστος κατά τη διάρκεια μετακίνηση των προϊόντων επίσης αυξάνει και την τελική τιμή των προϊόντων πέρα από την τιμή της βενζίνης. Άρα εδώ η κυβέρνηση επιλέγει να μην τα βάλει με τους λίγους και τους ισχυρούς. Συνεχίζουν κάποιοι και βγάζουν δισευρώ. Το 2022 είχαμε εσχροκέρδια 3,2 δισευρώ στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και 2,2 δισευρώ υπερκέρδη στα διελιστήρια, την ώρα που δεν μειώνει το ΦΠΑ ούτε στο ψωμί και στο γάλα. Αυτό το πληρώνει οι καταναλωτές. Ναι. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχει φανεί πλέον ξεκάθαρα και με την οικονομική κρίση και με τον πόλεμο ότι το μοντέλο των αυτορυθμιζόμενων αγορών, που είναι και το φιλελεύθερο μοντέλο, έχει αποτύχει. Άρα χρειάζεται ένα κράτος με ένα κανονιστικό πλαίσιο που να καθορίζει πέρα από τους φόρους που λέτε να τους μειώσετε. Πρέπει να υπάρχει όμως και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται η αγορά. Προς αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες προτάσεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε παράδειγμα να έχουμε ένα παρατηρητήριο τιμών, να γίνονται σωστά οι έλεγχοι από αυτού, να έχουμε ένα ψηφιακό δημοπρατήριο, ιδιαίτερα στα αγροτικά προϊόντα και να μην βλέπουμε κόστος παραγωγής, παράδειγμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα μήλα να έχουν 35 λεπτά να τα παίρνουν έμπορο σε 9-20 λεπτά και εμείς το ράφι 2 ευρώ. Επ' αυτού γίνεται συζήτηση. Έχετε δίκιο και πιάνετε, με την ερώτησή σας πιάνετε το πρόβλημα στον πυρήνα. Και ξέρετε, επειδή είμαι και γεωπόνος, έχω ασχοληθεί το χρόνια ξέρω, μετά. Το ξέρω, γι' αυτό σας βάζω και τα αγροτικά θέματα. Το ξέρω. Έχετε πάρα πολύ δίκιο στο εξής. Αυτό το οποίο ζούμε τώρα πρώτα απ' όλα σε σχέση με την τιμή παραγωγού και καταναλωτή είναι και εκεί. Είναι πρωτόγνωρη. Η διαφορά της τιμής παραγωγού από την τιμή καταναλωτή είναι τεράστια. Αυτό το άνοιγμα ψαλίδας τιμών, που λέμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και οι παραγωγοί συμπιέζονται οι τιμές τους και παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές και ο καταναλωτής πληρώνει πάρα πολύ ψηλές τιμές. Δηλαδή δεν έχουμε ψηλές τιμές οι καταναλωτοί γιατί παίρνει ο παραγωγός, αλλά το αντίθετο. Και ο παραγωγός δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πέρα από το κόστος μεταφορών που επηρεάζει το πετρέλαιο και όλα αυτά που σας είπα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που δεν μειώνεται, υπάρχουν συνθήκες, οι οποίες εσχροκέρδειες που δεν αντιμετωπίζονται. Το δημοπρατήριο, και έχετε δίκιο, ένα από τα πράγματα που βάζετε, είναι στις προτάσεις μας. Γιατί θα μπορούσε να επιληθεί το πρόβλημα, θα μπορούσαν σε real time να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Ακριβώς. Και συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Έτσι. Όπως και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση είτε με τους φόρους είτε με την κερδοσκοπία που ναι. παρατηρείται σε μεσάζοντες. Πάντως κάτι. Άρα, ναι, εδώ, γιατί η ελεύθερη αγορά δεν μπορεί από μόνη να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Χρειάζεται ακριβώς το κοινωνικό κράτος, πέρα από την παιδεία και την υγεία, τα βασικά ζητήματα, το κράτος εδώ στα θέματα της αγροτικής παραγωγής να μπορεί να προστατεύσει, να έχουμε αυτάρκεια πρώτα-πρώτα και δεύτερον να έχουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στα προϊόντα που μπορεί η χώρα μας πραγματικά
να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα να αξιοποιηθεί. Και έτσι δεν θα έχουμε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, αλλά θα πετύχουμε πλεόνασμα και όχι ελλείμματα, και έτσι θα βοηθηθεί και η ελληνική οικονομία. Δυστυχώς αυτά τα ζητήματα λοιπόν, από μια κυβέρνηση που ήθελε να λέει ότι είναι των αρίστων, αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει αγγίξει καν, με αποτέλεσμα και η παραγωγή και οι καταναλωτές να ζουν αυτό το οποίο ζουν σήμερα και βιώνουν. Εντάξει, δεν ξέρουμε στη λεπτομέρεια τι έβαλε σήμερα ο κύριος Αραυτόπουλος, που τον είχαμε χθες και είχαμε μια πολύ ουσιαστική και δημιουργική συζήτηση στην εκπομπή μαζί του στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά είπε κάτι χθες. Λέει: παράγουμε το 35% του γάλακτος που χρειαζόμαστε, άρα είμαστε ελλειμματικοί. Πώς είναι δυνατόν, λέει, το γάλα να έχει αυτή την τιμή στη χώρα και να είναι όλο ελληνικό? Δεν υπάρχει, λέει, κάτι που να μην λέει ότι είναι ελληνικό, ενώ είμαστε ελλειμματικοί. Προσέξτε, βαφτίζεται ελληνικό και λέει: έρχεται με σκόνη κτλ. Άρα και εδώ πρέπει να γίνει δουλειά στους ελέγχους. Διότι έχουμε και πολλά προϊόντα που μπαίνουν στη χώρα και βαφτίζονται. Τι είναι το κρέας, είναι το γάλα. Και την ίδια στιγμή τι καταγράφουμε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι αγροτικές οι περιοχές μας, σφάζουν τα κοπάδια οι κτηνοτρόφοι μας, δεν βγαίνουν. Οι αγρότες έχουν αδιάθετη, οι γεωργοί μας αδιάθετη τη σοδειά. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν προβλήματα επιπρόσθετα, πέρα από την τελική τιμή. Και αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε? Αν συνεχίσουμε να αφήνουμε τα πράγματα με την ίδια κατεύθυνση, και η κυβέρνηση αυτή 4 χρόνια τα αφήνει. Άρα θέλω να πω ότι αν ξαναβγεί αυτή η κυβέρνηση και δεν έχουμε μια νέα προοδευτική κυβέρνηση, ποιος είναι ο κίνδυνος? Αυτό το οποίο λέτε είναι να μειωθεί ουσιαστικά, να μειωθούν τα ζώα, να μειωθεί η παραγωγή, και αντί για μια παραγωγική ανασυγκρότηση, να δούμε μια παραγωγική καταστροφή, κύριε Καρυπίδη. Εγώ θα τα λέω ακριβώς τα πράγματα. Να δούμε μια καταστροφή, γιατί αυτό θα συμβεί. Γιατί ο άλλος, αν δεν μπορεί να παράγει και μπαίνει μέσα, θα βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Άρα εδώ χρειάζεται μία άμεση στρατηγική. Πρώτον, να αξιοποιηθούν οι πόροι που υπάρχουν ευρωπαϊκά. Ξέρετε ότι με τη νέα ΚΑΠ εισαιρέουν 10 δις ευρώ για αυτή την 7 ετία. Δυστυχώς, αυτά τα χρήματα και πάλι με την πρόταση που έγινε από την ελληνική πλευρά δεν αξιοποιούνται υπέρ των μικρών, των μεσαίων εκμεταλλεύσεων, των παραγωγών, των κτηνοτρόφων που έχουν ανάγκη. Εδώ άλλες χώρες αυξάνουν τους πόρους προς αυτές τις κατευθύνσεις και εμείς τις μειώνουμε δυστυχώς. Άρα, εδώ χρειάζεται μία ανακατεύθυνση των πόρων. Χρειάζεται μια ουσιαστική κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρχουν επενδύσεις που όμως, εκεί που υπάρχουν παραγωγικές δραστηριότητες, στον αγεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, να μην ξανακάνουμε, αν θέλετε, και τα λάθη του παρελθόντος, των προηγούμενων δεκαετιών, να προχωρήσουμε και να αξιοποιήσουμε πόρους, έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνει παραγωγή στον τόπο και να επιλέξουμε, στο πλαίσιο της παραγωγής της ανασυγκρότησης, που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, εκεί να διοχετευτούν πόροι. Άρα χρειάζεται σχέδιο, τι σας περιγράφω. Χρειάζεται σχέδιο και άμεση υλοποίησή του. Δυστυχώς, εγώ δεν βλέπω τίποτα τέτοιο από τη σημερινή κυβέρνηση. Ούτε σχέδιο. Πώς να το υλοποιήσει, δεν βλέπω να υπάρχει. Για να βάλω λίγο στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους 3 τηλεοπτικούς συνεργαζόμενους σταθμούς και θα ξεκινήσω από τον Νίκο Σπιτσέρη, όπου είχαμε πάντα επί δεκαετίες, θα λέγαμε, τα κίνητρα Θράκης. Έτσι, το 1262 θυμίζω, τη δεκαετία του 80, επί Ανδρέα Παπανδρέου, που γίνανε επενδύσεις, αλλά μείναν κουφάρια. Δηλαδή, να δούμε λίγο και τη βιομηχανία. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι από αυτό και τι θέλεις να ρωτήσεις τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι. Καλά, για τα κουφάρια της Τράκης ξέρει πολύ καλά ο κύριος Θεοχαρόπουλος ποια είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι τα κίνητρα, όπως δόθηκαν ξεκομμένα από μια συνολική πολιτική, δεν θεράπευσαν κανένα πρόβλημα, τον αντίον δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση που είναι και πολύ κακή και για όποιον περιηγείται στην περιοχή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλά τα λέτε για τη λειτουργία της αγοράς και για αυτή τη πολύ μεγάλη διαφορά στις τιμές. Ωστόσο, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό, υπάρχουν και κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στον έλεγχο της αγοράς. Μπορείτε, στα αλήθεια, εσείς έχετε εκμονήσει ένα σχέδιο με δεδομένες τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς αυτούς που να σας επιτρέψει αύριο να ελέγξετε σωστά την αγορά? Πρώτον, να σας πω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως έχουμε ελεύθερη αγορά που κινείται, αλλά υπάρχει και ένα κράτος το οποίο βάζει κανόνες. Και η έλεγχη είναι συστατικό αυτού του κράτους. Και δυστυχώς στη σημερινή κυβέρνηση απαξιώνονται οι έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα. Είτε πρόκειται για την επιθεώρηση εργασίτη, είτε για τους ελέγχους επιτροπής ανταγωνισμού, είτε για τους ελέγχους οπουδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο μειωμένους ελέγχους, μειωμένες διαδικασίες σε όλο αυτού τους παράγοντες εσχροκέρδειας.
Και αυτοί δεν είναι ένας κρίκος, είναι πολύ κρίκοι. Και αν τους αφήσεις, αφορούν, γι' αυτό σας έλεγα πριν, και την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος και το πετρέλαιο, όλα αυτά αυξάνουν την τιμή του προϊόντων. Αυξάνουν την τιμή από τον παραγωγό στον κατανάλωτη. Αλλά και βεβαίως έλεγχοι στο ράφι γίνονται. Έλεγχοι σήμερα που μιλάμε. Αυτούς τους ελέγχους παροτρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τους λέει να μην γίνονται, έτσι ώστε να μην αυτό που μας είπε. Γιατί άκουσα και το αρχικό ερώτημα, αυτό που μας είπαν και οι καταναλωτές, η ένωσή τους και οι εκπρόσωποι τους, ότι αυξάνουν ουσιαστικά, μειώνουν τον όγκο ενός προϊόντος, την ποσότητα ενός προϊόντος, κρατώντας ίδια τιμή, ουσιαστικά αυξάνοντας πάρα πολύ τιμή με αυτόν τον τρόπο. Αυτά όλα είναι ευθύνη των ελέγχων να τα βρουν και να μπουν τα πρόστιμα κατευθείαν. Τέτοια πρόστιμα δεν θα το τολμήσει κάποιος να το ξανακάνει. Δυστυχώς έχει αφαιθεί ασίδωτη η αγορά. Τέτοιοι έλεγχοι, και έρχομαι στο ερώτημά σας, όχι μόνο επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλονται. Επιβάλλονται για να υπάρχει μια αγορά η οποία θα λειτουργεί με τρόπο συμβατό, με κανόνες. Με κανόνες ανταγωνισμού. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για να υπάρχει μια άλλου είδους οργάνωση της οικονομίας. Δεν συζητάμε αυτό τώρα για να γίνει αύριο. Άλλο για τους μακροπρόθεσμους στόχους μπορεί να έχει καθένας στην πολιτική του. Αλλά εδώ μιλάμε για το πώς θα μπουν κανόνες. Και αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει κανόνες. Γιατί? Γιατί με αυτούς τους λίγους και ισχυρούς που είναι πίσω από αυτά τα υπερκέρδη, πίσω από την εσχροκέρδεια, έχει σχέσεις εξάρτησης. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό απολύτως. Ναι. Έχει σχέσεις εξάρτησης. Είναι οι εξαρτήσεις της. Οι πολιτικές της και οι οικονομικές της εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεν θέλει να τα βγάλει πέρα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες εξαρτήσεις. Η μόνη εξάρτησή μας είναι από τον λαό. Γι' αυτό παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν και γι' αυτό δεσμευόμαστε την επόμενη μέρα ότι θα τα λύσουμε εκεί στη ρίζα τους. Και η ρίζα τους είναι αυτή στην οποία σας λέω αυτή τη στιγμή. Ήδη στην Ευρώπη, όταν μιλάμε για ένα όριο, ένα πλαφόν ανώτητης τιμής, είτε στην ενέργεια οτιδήποτε άλλο, και από αυτού να μπαίνει ένα ποσοστό κέρδους 5%, αυτό είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο. Δεν θεωρείται κρατικός παρεμβατισμός, Νίκο. Απευθύνομαι στον Νίκο το Σπιτσέρι. Άρα μπορεί να υλοποιηθεί και άμεσα. Το έχει κάνει και η Ισπανία, το έχει κάνει και η Πορτογαλία και παντού γίνεται πλέον. Πάω στην Δήμητρα τη Μακριέλα. Δήμητρα. Μια που μιλάμε και για Ευρώπη, σήμερα στη Γαλλία παραλύουν τα πάντα υπό την έννοια ότι αντιδράει ο κόσμος στο ασφαλιστικό, ουσιαστικά στο συνταξιδοτικό νόμο που προτείνει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εκεί βλέπουμε την αντίδραση, βλέπουμε την αντίδραση του κόσμου και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Εδώ πέρα είχαμε μια απεργία γενική, η οποία είχε πάει εξαιρετικά καλά. Πώς θα συνεχίσουν, γιατί σαφώς η ακρίβεια παραμένει, η εσχροκέρδη, όπως είπατε κι εσείς, παραμένει. Το θέμα είναι το εξής, απασχολεί τον κόσμο τελικά? Η Γαλλία δείχνει τον δρόμο, θα έλεγα. Και για να συμφωνήσω στο εξής, σε σχέση με την επισήμανσή σας, ότι χρειάζεται ο κόσμος για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε να κινητοποιηθεί. Και πράγματι ήταν πολύ ελπιδοφόρο, η συμμετοχή του κόσμου στην απεργιακή κινητοποίηση, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα και σε ορισμένες κινητοποίησεις που έγιναν. Χρειάζεται όμως αυτό τώρα να υπάρξει μια μεγαλύτερη εγρήγορση και κινητοποίηση του κόσμου. Διότι, ξέρετε, δεν μπορείς εύκολα αυτά τα θέματα να τα λύσεις μόνο με επιβολή από τα πάνω. Ο κόσμος πρέπει να τα έχει. Και συνεπώς εδώ χρειάζονται για ζητήματα, όπως για παράδειγμα είναι η ακρίβεια των τροφίμων, όπως είναι ο ΦΠΑ. Στα τρόφιμα. Η χώρα μας μέσα σε μια τέτοια κρίση έχει 13% στο γάλα και στο ψωμί, ενώ η Ισπανία έχει 0%. Εδώ χρειάζεται κινητοποίηση. Εδώ θα συμφωνήσω απολύτως. Ο ρόλος των κομμάτων είναι να είναι δίπλα σε αυτές τις κινητοποίησεις και όχι να τις πατρονάρουν, αν θέλετε την άποψή μου. Άρα, ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε δίπλα στους πολίτες κάθε στιγμή, στην οποία θα κινητοποιηθούν για δίκαια αιτήματά τους. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει. Θα γίνει και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει την. Υπάρχουν δικαιολογίες. Ξέρετε, ο κόσμος πάγωσε με την πανδημία. Σε εισαγωγικά το πάγωσε. Δηλαδή, έζησε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, ανησύχησε για την ίδια τη ζωή όλα αυτά τα 2 χρόνια. Βγήκαμε από τις συνθήκες πανδημίας και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουν να κινητοποιείται ο κόσμος σε όλη την Ευρώπη και στη Γαλλία, η οποία πάντοτε είναι και πρωτοπόρο η Γαλλία σε τέτοια ζητήματα κοινωνικών διεκδικήσεων. Και βεβαίως και στη χώρα μας νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο κόσμος το αυτονόητο, δηλαδή να πάρει τη ζωή του πίσω. Γιατί όταν δεν μπορείς να πάρεις βρεφικό γάλα, πάνες, δεν μπορείς να αγοράσεις τα προστοζήν ή το ψωμί και το γάλα, δεν μειώνει το ΦΠΑ για να κερδοσκοπούν κάποια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί να το ανεχτεί
Και ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν είναι δίκαιο. Γι' αυτό, αν θέλετε, το δικό μας σύνθημα, το δικό, έχουμε επιλέξει πολιτικά να είναι το εξής. Δικαιοσύνη παντού. Παντού δικαιοσύνη. Στην καθημερινότητα, στην οικονομία, στις εργασιακές σχέσεις, στα θυσμήματα περιβάλλοντος. Παντού δικαιοσύνη. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση να υπάρξει στην κάλπη και να μην είναι νικητής των εκλογών η αποχή, κύριε Θεοχαρόπουλο. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να λειτουργήσει και η δημοκρατία. Για να λειτουργήσει και η δημοκρατία, έτσι. Πολλοί την έχουμε τραυματίσει. Την τραυματίσαμε πάρα πολύ. Πάω στον Κώστα τον Μαυρίδη και να κλείσουμε. Έλα, Κώστα. Η ευαισθητοποίηση ενδεχομένως ή η ενδυνάμωση, αν θέλετε καλύτερα, του καταναλωτικού κινήματος ενδεχομένως θα είναι μια λύση. Αλλά αυτό θέλει και ρύθμιση νομοθετική. Για παράδειγμα, στις κακουργηματικές πράξεις έχουμε τη φωτογράφηση του υπόπτου με εντολή εισαγγελέα. Εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε ευκολότερα το νομικό πλαίσιο την δημοσιοποίηση των εταιριών που εσχοκερδούν. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται σήμερα, πέρα από το ότι δεν υπάρχουν και απαιτούμενοι έλεγχοι. Αλλά το πλαίσιο είναι όταν το πρόστιμο υπερβαίνει κάποιο ποσό. Δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως φτάνει αυτή την οροφή για να έχει ως επίπτωση τη δημοσιοποίηση της ονομασίας, της επωνυμίας της εταιρείας. Άρα ο καταναλωτής δεν γνωρίζει περίπου και πέφτει στην παγίδα και εξαπατάται. Ναι, το ζήτημα που βάζετε του νομικού πλαισίου, των ελέγχων, όλα είναι πολύ σημαντικά και έχετε δίκιο στο ότι εδώ χρειάζεται να υπάρχει μια καθαρή εικόνα. Και έτσι, ξέρετε, αυτό ευνοεί και τις υγιείς επιχειρήσεις. Ευνοεί τους ανθρώπους, γιατί η επιχειρηματικότητα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει την υγιή επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν και επιχειρηματίες που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν μιλάμε συλλήφθη αυτή τη στιγμή για την επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, πλήττονται και αυτοί όταν βλέπουν από δίπλα τους κάποιος να βγάζει υπέρογκα κέρδη πολλές φορές εκτός παραβαίνοντας τον νόμο. Άρα αυτό, αν θέλετε, προστατεύει τους πάντες. Όμως αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα και του θεσμικού πλαισίου και πάρα πολλά άλλα θέματα. Όμως θέλω να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει σήμερα. Και όλα έχετε δίκιο. Θα πρέπει να τα δούμε και να κάτσουμε να αλλάξουμε και συγκεκριμένα. Όμως πέραν τούτου και με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να κοροϊδεύει τον κόσμο, κοροϊδία του κόσμου, με επικοινωνιακά τρίκ μόνο, όπως ήταν το καλάθι του νοικοκυριού, στο οποίο βλέπουμε ότι ουσιαστικά οδηγεί και πολλές φορές και σε αυξήσεις προϊόντων εκτός όταν βγαίνει από το καλάθι ή σε μειώσεις της ποσότητάς τους με την ίδια τιμή. Άρα βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ασχολείται με τίποτα ουσιαστικό, παρά μόνο πώς θα κοροϊδέψει τους πολίτες. Λες και οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν όταν πάω στο σούπερ μάρκετ ότι δεν έχει μειωθεί η τιμή, άρα ή έχει αυξηθεί κατά 15% να πω εγώ, κατά μέσο όρο, όπως λένε τα στοιχεία του πληθωρισμού. Άρα πέραν αυτών των θεσμικών αλλαγών, πρέπει να σταματήσει αυτή τη στιγμή να συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει. Και χρειάζονται 2-3 δράσεις συγκεκριμένες. Η πρώτη είναι να γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι, να εφαρμοστεί ο νόμος, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, να μειωθεί το ειδικό φόρος κατανάλωσης, να γίνει ένα πλέγμα μέτρων άμεσον δηλαδή, και μετά επανέλεγχοι, γιατί για να περάσει ο ΦΠΑ κατευθείαν στο προϊόν, να δούμε αν περνάει και όλα αυτά, επανέλεγχοι συνεχώς. Άρα χρειάζεται ένα πλέγμα δράσεων 2-3 μηνών που θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Αυτό δεν βλέπουμε. Το άμεσο και ταυτόχρονα που θα γίνεται αυτό, χρειάζονται και μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες αλλαγές και θεσμικού πλαισίου που θα οδηγήσουν και στη βελτίωση των συνθήκων του υγιούς ανταγωνισμού. Δυστυχώς όλα αυτά δεν γίνονται. Και θέλω να το συνδέσω αυτό με το αρχικό ζήτημα που έθεσε ο κ. Καρυπίδης σε σχέση με την αποχή. Εδώ ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Και αυτό είναι ο ρόλος ο δικός μας να το πείσουμε να καταλάβει. Δεν φταίει ο κόσμος. Ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί και όλες οι πολιτικές δυνάμεις το ίδιο. Εδώ πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι με την πράξη το να συμμετέχει στις εκλογές θα κρίνει το μέλλον του. Θα κρίνει όχι το μέλλον του μετά από πολλά χρόνια, το άμεσο μέλλον. Και την επιβίωσή του. Και για το κόστος των ενοικίων και για 1.000 ζητήματα. Άρα πρέπει να πάρει αυτό το μέλλον στα χέρια του. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Είναι η προοπτική της χώρας. Γιατί το λέω ότι είναι η προοπτική της χώρας? Γιατί σύμφωνα ακόμα και με όλες τις μετρήσεις, στις ηλικίες κάτω των 35 ετών, στους νέους ανθρώπους δηλαδή, είμαστε πρώτο κόμμα. Όταν ξέρετε, είσαι πρώτο κόμμα στους νέους ανθρώπους, σημαίνει ότι είσαι η προοπτική ενός τόπου. Και, άρα αυτό και θα πρέπει να πάνε να το επιβεβαιώσουν και στην κάλπη και, εν πάση περιπτώσει, να μην απέχουν από την κάλπη. Και μεγαλύτερη ευθύνη όταν είσαι πρώτο κόμμα στους νέους, κύριε Θεοχαρόπουλε.
Μεγαλύτερη ευθύνη. Ευθύνη πολύ μεγάλη. Και αυτή την ευθύνη μας βαραίνει και τη γνωρίζουμε πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο οι προτάσεις μας δεν είναι στον αέρα. Καμία πρόταση που κάνουμε δεν είναι στον αέρα. Όλες οι προτάσεις μας είναι ταυτόχρονα ρηξικέλευθες και ριζοσπαστικές και ρεαλιστικές. Δηλαδή δεν λέμε κάτι ή δεν υποσχόμαστε κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Κλείνω. Λέμε πράγματα, αλλά και τομές. Αλλά και διαχρονικές παθογένειες που πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί η χώρα μας να μην έχει μια τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο και να συμβαίνει αυτό με τις τράπεζες σήμερα που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού και οι οποίες. Δεν χρειάζεσαι να πάρεις δάνειο. Δεν μπορεί να συμβεί, να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Άρα χρειάζονται και τομές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να μην ανοίξουμε άλλα θέματα. Τώρα να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Θεοδωρόπουλο.